Red Morning Show. Κάθε πρωί 6 με 10 με τον Τάκη και τον Θοδωρή. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3. Διαφορετικά Χριστούγεννα τα φετινά, διαφορετική πρωτοχρονιά η φετινή. Συμμορφωθήκαμε και περάσαμε και διαφορετικά Χριστούγεννα και διαφορετική πρωτοχρονιά. Κάτι που μας έλειψε φέτος ήταν τα κάλαντα. Δεν χτύπησαν τα παιδάκια τα κουδούνια, δεν πήγαν να μας τα κάλαντα, μας πήγαν καλή χρονιά. Δεν είπα, τρία κάλαντα χάσαμε. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά. Σε μαγαζιά πήγανε πάντως, παιδιά με κάλαντα. Σε μαγαζιά πήγανε. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, τουλάχιστον να ακουστεί από κάπου. Η αλήθεια τα είδαμε, ναι. Και διάφορες γειτονιές, όπως η δική μου καλή ώρα εκεί στον Άλυμο και στην Αργυρούπολη, έχουν στα ηχεία και παίζουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια ενώ στις κολόνες στον δρόμο, οπότε τα άκουγες από εκεί. Εμάς μάλιστα παίρναγε και ένα φορτηγάκι, ένα πουλμαλάκι μικρό. Ναι, και έπεσε, είχε υγεία και έπεσε τα κάλαντα. Πώς πέσανε παλιά. Με τους πέσανε τα διφραγκά. Τίποτα. Πώς πέρναγε παλιά από τη γειτονιά ο παλιατζής, αυτός που πέρναγε παπλώματα κτλ. Πέρναγε ένα. Ένας πολύ ωραίος ταλαντούχος λοιπόν, Μίμος, βγήκε, εμφανίστηκε αυτόν τον καιρό. Εμφανίζονται αρκετοί πάντοτε κάθε χρόνο στην εποχή και τα είπε τα κάλαντα με ένα δικό του τρόπο. Πραγματικά, μιμούμενος, 5-6-7, ένας τραγουδιστής, αλλά λέγεται Χατζόπουλος και ο τύπος είναι μορφή. Δηλαδή, τέτοιον μίμο έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε. Να τον ακούσουμε λοιπόν, να ακούσουμε και τα κάλαντα και όπως τα λέει, με ξεχωριστούς Έλληνες τραγουδιστές. Βασίλης Καράς. Τιμήθηκε πάρα πολύ, όντως, δεν όντως. Τιμήθηκε πάρα πολύ ο Καράς. Ναι. Ποιος? Πάντα ζήσει. Βοσκόπουλος. Βοσκόπουλος. Κοντά εσύ. Άκου. Παπακοσταντίνου. Άγιος και πνευματικός. Στη γη να περπατήσει. Γε μου. Κόκοντας. Άγιος Βασίλης. Με τώρα πάνω. Κι όλους μας. Φωνάρα τύπος έτσι. Τα δέχεται. Από τι και τα βίσια. Αυτό δεν ξέρω αν έχει χαρακτηριστικό. Μαζονάκης είναι. Μαζονάκης. Ναι. Δεν ήξερα αν έχει κάτι χαρακτηριστικό. Θα μπορούσε. Μάλαμας. Η μοίρα μου την έλεγε. Και το χαρτί ομίλη. Φέμψα να μπράβο Τίνο. Μπράβο Τίνο. Και έτσι τελειώνει. Ο Αδαμαντίδης ήταν και από τα πρόσωπα των ημερών. Ήταν σε πολλές εκπομπές. Ήταν πάρα πολύ Αδαμαντίδη. Έπαιξε πολύ. Όντως. Παίξανε πολλά. Και ο Ρέμος έπαιξε πάρα πολύ. Ναι. Καλά, Βύση Βανδύ, εντάξει. Μας κούρασε πάρα πολύ. Εντάξει. Ήταν ένα επικοινωνιακό τέτοιο που ξέρει. Τουλάχιστον σου άφησε μια καλή ανάμνηση για το 2020. Γιατί ήταν αυτό το 20.